η ελευθερία του τύπου είναι απαραίτητη σε μια δημοκρατία. Και η ελευθερία του τύπου δεν τη χαιρετούμε όταν λέει καλά πράγματα για μας, ούτε επικροτούμε όταν είμαστε κυβέρνηση. Είδαμε υπουργών να κάνει μάθημα σε δημοσιογράφο γιατί επέμενε να του κάνει ερώτηση. Υπενθυμίζω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην εκπομπή του Τζέρεμι Πάξμαν, έκαμε 13 φορές την ίδια ερώτηση στον υπουργό τον υπεύθυνο για τις φυλακές, μέχρι που την άλλη ημέρα το πρωί παραιτήθηκε. Και δεν είπε κανένας του Τζέρεμι Πάξμαν από το News Night να πάει σπίτι του, ούτε τον απείλησε. Επίσης θεωρώ ότι επειδή γίνονται πολιτικοί διορισμοί και ειδικά επειδή το ΡΙΚ είναι δημόσιο ίδρυμα, ναι, θεωρώ απαράδεκτο επειδή δεν μας αρέσει η σάτυρα. Κύριε Κουλία, η σάτυρα σατυρίζει τους πολιτικούς. Σατυρίζει αυτούς που έχουν εξουσία. Αλίμονο να σατύριζαν αυτούς που δεν έχουν εξουσία. Και μια κοινωνία που δεν ανέχεται τη σάτυρα, ειδικά όταν έχει τον ελληνικό πολιτισμό στην ιστορία της και τον Αριστοφάνη, πάσχει. Επίσης θεωρώ ότι όταν ένας δημοσιογράφος δημοσιεύσει ένα βιβλίο, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί άπτεται του ζητήματος του Κυπριακού και της διαφθοράς, όπως αυτόν του Μακάριου Δρουσιώτη, ναι, θεωρώ ότι πρώτον το Δημόσιο Ίδρυμα, κύριε Μιχαήλ και κύριε Τσόκο, θα πρέπει να του δώσει βήμα για να γίνει συζήτηση. Ναι, θεωρώ ότι οι σατυρικές εκπομπές έπρεπε να τις ενθαρρύνουμε περισσότερο, γιατί χρειάζεται λίγο να σατυρίζονται οι πολιτικοί, έτσι για να φέρνουμε και λίγο τον νου μας. Και επειδή το ΡΙΚ πληρώνεται από το φορολογούμενο λαό, θεωρώ ότι κάθε κυβέρνηση πρέπει να κάνει για το καλό του τόπου ένα βήμα πίσω, να αφήσει τους δημοσιογράφους ανεξάρτητους να κάνουν τη δουλειά τους. Και εν όψει ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, ευχαριστώ, θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο. Το ΡΙΚ πρέπει να δείξει ότι είναι ανεξάρτητο, διαφορετικά πραγματικά δεν υπηρετεί τον λόγο ύπαρξης του. Ευχαριστώ πολύ.